κι εγώ. Έφτασα κιόλας, ναι είμαι ο γνωστός. Μικρός Νικόλας ήσταν κι εσείς σαν κι εμένα. Παιδιά πνιχρό, μια περασμένα. Ένα παιδί γεμάτο εκπλήξεις που δεν μπορείς να επιπλήξεις. Να με κι εγώ. Έφτασα κιόλας, ναι είμαι ο γνωστός. Μικρός Νικόλας, να με κι εγώ. Έφτασα κιόλας. Το φρούριο. Μπαμπά, μπορείς να μου ανοίξεις την πόρτα του γκαράζ? Όχι τώρα, Νικόλα, έχω δουλειά, δεν βλέπεις? Μα μπαμπά, θέλω να πάρουμε ένα χαρτόκουτο για να κάνουμε ένα φρούριο. Θα παίξουμε τους υπότες με τα παιδιά. Χωρίς φρούριο δεν έχει γούστο. Στο τέλος ρίχνουμε με τα κανόνια και τότε Εντάξει, εντάξει, πάμε μαζί. Αλλά μετά θα με αφήσεις ήσυχο. Ευχαριστώ, μπαμπά. Το φρούριο θα είναι τέλειο. Καλημέρα σας. Βρε, βρε, καλώς τους υπότες. Δεν πιστεύω να θες να το κάνουμε αυτό φρούριο. Ναι, γιατί, τι έχει, φίλε? Πλάκα κάνεις. Γιατί, νόμιζες ότι έχω αληθινό φρούριο? Ούτε πόρτα δεν έχει αυτό το φρούριο. Τι βλήτο που είσαι. Ποιον αποκάλυψες βλήτο? Εσένα, γιατί, τι θα μου κάνεις? Για ξαναπες το αν τολμάς, μεγάλε. Τι έγινε πάλι, δεν μπορείτε να παίξετε χωρίς να μαλώσετε, ε? Δεν μαλώνουμε, συζητάμε. Λέει ότι επειδή δεν έχει πόρτα, δεν μπορούμε να επιτεθούμε. Δεν έχει πάρα. Κατάλαβες εσύ τι είπε? Λέει ότι δεν έχει ούτε παράθυρα. Και τι θα φυλάνε τότε οι φρουροί? Αν σας ανοίξω παράθυρα, θα παίξετε ήσυχα. Ναι! Έτοιμες είσαι σλόγγ, αγάπη μου? Όχι ακόμα, όχι ακόμα. Δεν είναι και εύκολο. Μια φορά σου ζήτησα να φτιάξεις κάτι κι εγώ και το άφησες μισό. Α, δε φταίω εγώ. Ο Νικόλας θέλει να του κόψω το χαρτόκουτο για να το κάνει φρούριο. Εσύ θες να σου φτιάξω τη σεζλόν και από πάνω έχω χάσει το ψαλίδι. Μπροστά σου είναι το ψαλίδι. Τι τύχη! Δεν ήταν εδώ πριν από 2 δευτερόλεπτα. Δεν πάμε για φαγητό. Αποκλείεται, ο μπαμπάς μου σχεδόν τελείωσε. Πρώτα θα παίξουμε. Και αυτή είναι η πόρτα. Και τα παράθυρα. Πολύ απλό. Θα ανοίξω μία τρύπα και... Άουτς! Ωραία! Με το αίμα θα μοιάζει σαν αληθινό στις επιθέσεις. Πάντως είναι κρίμα που δεν έχει πύργο. Ούτε κουζίνα. Αν ήμουν υπότη, στην κουζίνα θα έκανα πρώτα επίθεση. Ορίστε. Τώρα έχει και πόρτα και παράθυρα. Αυτό δεν θέλατε? Ναι, αλλά ούτε τώρα μοιάζει με φρούριο. Καλά λέει, έχουν πύργους. Τούτο εδώ είναι κουκλόσπιτο. Ναι, σαν της Marie Antoinette που έχει και κομμωτήριο. Και κουζινούλα. Και μπάνιο για να πλένει το μωρό. Δεν θα επιτεθούμε στο μωρό έτσι, παιδιά. Αν είχε πύργους θα ήταν φρούριο. Ναι. Ωραία, θα σας φτιάξω και πύργους. Μετά όμως τέρμα. Καλή τύχη, γείτονα. Γιατί μου το λες αυτό? Τίποτα, καλέ. Απλώς επειδή ξέρω ότι όποτε κάνεις δουλειές τραυματίζεσαι. Πάντως δεν το βάζεις κάτω. Μπράβο σου. Αν χρειαστείς βοήθεια, μην διστάσεις να με φωνάξεις. Ορίστε, έτοιμος ο πύργος. Τι, μόνο έναν πύργο θα έχει? 4 χρειάζονται. Δίκιο έχεις. Αυτό ετοιμαζόμουν να κάνω τώρα. Λοιπόν, παιδιά, το έκανα σαν αληθινό φρούριο. Ναι, αλλά ο ένας πύργος γέρνει λίγο. Μην πιάνεις το φρούριό μου με βρώμικα χέρια.
Έχει δίκιο νεαρός και από εδώ φαίνεται ότι είναι στραβός ο πύργος. Ο Ζωφρουά έχει ένα που μοιάζει με αληθινό. Κρίμα. Έπρεπε να του πούμε να έρθει. Γιατί το δικό μου κάστρο δεν μοιάζει με αληθινό. Ναι. Λίγο. Δεν θα το έλεγα. Όχι. Μα την αλήθεια δεν μοιάζει με τίποτα αυτό το πράγμα. Σωστά. Δεν έχει πολεμίστρες. Γι' αυτό μοιάζει με σκέτο κουτί. Θα ζωγραφίσω λοιπόν πολεμίστρες και θα είναι σαν αληθινό. Μα μπαμπά, θέλουμε να παίξουμε. Σας κάνω τέτοιο ωραίο κάστρο και εσείς διαμαρτύρεστε. Και εμείς τι θα κάνουμε τώρα. Θα κοιτάτε για να μάθετε να το φτιάχνετε κι εσείς. Παιδιά, έτοιμο το κολατσιό σας. Ναι. Πάνω που είχα αρχίσει να πεινάω. Θα παίξουμε τους υπότες σήμερα. Μην ανησυχείτε, το ξέρω καλά. Βαριέται γρήγορα τις δουλειές. Με την ησυχία σας, παιδιά, έχω δουλίτσα ακόμα. Θες μια κρέπα? Α, παπά, αν σταματήσω δεν θα τελειώσω ποτέ. Έχεις και τη σεσλόγκ, μην ξεχνάς. Και να παρατήσω το φρούριο. Μετά θα μου πείτε ότι τα αφήνω όλα μισά. Με την ησυχία μας είπε, αυτό είναι. Αλσέστ, βρες μου ένα ξυλαράκι για να φτιάξω τον ιστό της σημαίας. Πάω αμέσως. Εγώ θα ζωγραφίσω το θηραιό. Αποκλείεται. Αυτή η δουλειά χρειάζεται συγκέντρωση και εσύ, μικρέ μου Κλωτέρ, δεν φημίζεσαι. Μα... Θα το κάνω εγώ. Πήγαινε. Πάντως το φρούριο είναι σαν αληθινό, μπαμπά. Ευχαριστώ, Νικόλα μου. Λείπουν όμως οι πόρτες της εισόδου και ένα έμβλημα. Και φυσικά θέλει και βάψιμο για να μην θυμίζει καθόλου χαρτόκουτο. Τι με νοιάζουν όλα αυτά. Ένα απλό φρούριο θέλω. Μα, Νικόλα μου, δεν μπορώ να το αφήσω έτσι. Αφού το άρχισα, θα το τελειώσω. Αν το ξέρω, δεν θα στο ζητούσα. Καθόμαστε τόση ώρα και σε κοιτάμε. Έχουμε βαρεθεί. Γιατί εγώ τι νομίζεις ότι κάνω? Ορίστε το κλαδάκι για τον ιστό της σημαίας. Ευχαριστώ. Κλωτέρ, παίζουμε καουμπόιδες και Ινδιάνους. Δεν μπορώ, παίζω υπότες με τον Νικόλα και τον Αλσέστ. Παίζουμε ποδόσφαιρο. Αποκλείεται να σας δώσω το βλήμα του κανονιού. Βλήμα είσαι εσύ, μεγάλε. Αυτό είναι μπάλα. Το θέλουμε για να κάνουμε την επίθεση. Σε τι? Άσε, δεν μπορούμε ούτε να το αγγίξουμε. Καλά, δεν βλέπω να παίζουμε. Θα δώσεις την μπάλα σου να παίξουμε ή θα φας μπούφλα? Για τόλμησε! Παιδιά, θέλετε να παίξουμε πασούλες? Ναι! Μα είσαι με τα καλά σου, παιδί μου! Συγγνώμη, δεν το θέλαμε. Μα φταίτε κι εσείς, είστε μέσα στη μέση. Τι είπες? Εδώ είναι δική μου περιοχή. Να μην σας ξαναδώ. Ναι, καλά. Με τι θα παίξουμε? Νικόλα, έχεις και δωμάτιο. Γι' αυτό υπάρχουν τα δωμάτια. Παίζουμε πόλεμο. Καουμπόιδες και υπότες. Ναι! Περισσεύει ένας καουμπόις, Billy Boy. Δεν είμαι καουμπόις, είμαι υπότης. Έλα λοιπόν να αναμετρηθούμε. Παιδιά, τελείωσα! Τι τελείωσε? Το φρούριο, αρχιβλήτο! Τρελαίνομαι για βλήτα! Ελάτε, παιδιά, θα σας αρέσει! Έλα κι εσύ να μου πεις αν τα αφήνω όλα στη μέση. Λοιπόν, άξιζε τον κόπο η αναμονή. Κρίμα που δεν έχει κρεμαστεί πύλη. Hey!
Τι εννοείς? Χωρίς κρεμαστή πύλη, η υπόθεση είναι απροστάτευτη. Η αλήθεια είναι ότι οι εχθροί μπαίνουν όποτε θέλουν στο φρούριο. Αυτό δεν είναι φρούριο, ούτε για μήλος δεν κάνει. Δυστυχώς ο Ρούφους έχει δίκιο. Θα το διορθώσω και αύριο λοιπόν... Εμείς τώρα θέλουμε να παίξουμε. Το βλήμα του κανονιού μου! Όχι! Μα... Τι, με τρεις βολές γκρεμίστηκε! Τόσες ώρες που έκανε να το φτιάξει έπρεπε να κρατήσει πιο πολύ. Θα κρατούσε αν δεν το ρημάζατε. Μπορούμε να παίξουμε με το κάστρο του πατέρα μου. Θα φορέσουμε και ωραίες πανοπλίες. Ναι! Βλέπεις, έπρεπε να τους αφήσεις να παίξουν αντί να πέσεις με τα μούτρα στο χαρτόκουτο. Τέλος πάντων, τώρα ξεκίνα τις καρέκλες, δεν έχεις άλλη δικαιολογία για να το αναβάλεις. Μπαμπά, δεν πειράζει που δεν ήταν σταθερό. Ήταν πολύ ωραίο το φρούριό σου. Ευχαριστώ, αγόρι μου. Ήθελα να είσαι χαρούμενος, αλλά ας πρόσεχα. Άντε, πήγαινε να παίξεις. Πήραν μέρος οι ηθοποιοί Παύλος Τσιτομενέας, Γιώτα Μιλίτσι, Αφροδίτη Αντωνάκη, Βούλα Κώστα, Ζωή Κατσάτου, Άντρια Ράπτη, Βάσια Λακουμέντα, Ιφηγένεια Στάικου, Ακίνδυνος Γκίκας, Κατερίνα Γκύργης, Ανδρέας Ευαγγελάτος, Μαριάννα Παπασάβα. Σκηνοθετική επιμέλεια Ακίνδυνος Γκίκας. Μετάφραση Άννα Πουλίζου. Η μεταγλώτηση έγινε στο στούντιο Σιέρα Post.